Εκλογές για το Πασόκ την Κυριακή για την ανάδειξη νέου Προέδρου. Καλημερίζω και τον Λαμπρό Αντωνόπουλο, είναι ο γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής Ηρακλείου. Ευθύς αμέσως να δούμε μαζί τα δεδομένα τα οποία έχουμε, κυρίως ξεκινώντας, κύριε Αντωνόπουλε, και από το διαδικαστικό, για να γνωρίζει ο κόσμος. Απρίλης, Μάης, κοντά το Θέρος, Πέμπτη σήμερα, Παρασκευή, Σάββατο έμειναν για τις κάλπες. Πρώτος γύρος την Κυριακή. Ή μπορεί και όχι να είναι και ο τελειωτικός γύρος. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Λοιπόν, να δούμε πώς πάτε την Κυριακή. Βεβαίως. Την Κυριακή 6 Οκτωβρίου θα διεξαχθεί ο πρώτος γύρος αυτής της κομματικής διαδικασίας. Έχει συγκεκρία στο ΠΑΣΟΚ. Οι κάλπες θα ανοίξουν 7 το πρωί και θα κλείσουν 7 το απόγευμα. Προφανώς αν υπάρξει κάποια ουρά σχηματισμένη για μεγάλη συμμετοχή σε κάποια εκλογικά κέντρα, ίσως να δοθεί και κάποια παράταση. Δικαίωμα ψήφων έχουν όλοι οι Έλληνες πολίτες από 16 χρονών και άνω. Και θα πρέπει να προσέλθουν οι εκλογείς κρατώντας την ταυτότητα, το δίπλωμα ή κάποιο άλλο δημόσιο έγγραφο για να πιστοποιήσουν την ταυτότητα, να κάνουν την ταυτοποίησή τους. Υπάρχει μια οικονομική συμμετοχή της τάξης των 3 ευρώ. Αυτή η οικονομική συμμετοχή είναι για τα έξοδα της διαδικασίας και καταβάλλεται μόνο στον πρώτο γύρο, όχι στο δεύτερο. Για να ψηφίσει κάποιος θα πρέπει να είναι μέλος ή φίλος του ΠΑΣΟΚ, είτε να είναι ήδη. Αν δεν είναι, αφού πιστοποιηθεί στο τάμπλετ του χειριστή, στον εκλογικό κατάλογο, συμπληρώνοντας μια αίτηση μέλους ή φίλους του ΠΑΣΟΚ, μπορεί να στήσει το εκλογικό του δικαίωμα. Όποιος επιλέξει να ψηφίσει ως μέλος, εγγράφεται σαν μέλος του ΠΑΣΟΚ και διατηρείται στο μητρό του κόμματος. Όποιος επιλέξει να ψηφίσει ως φίλος, ψηφίζει απλά την πρώτη και τη δεύτερη Κυριακή, αν χρειαστεί, και μετά αυτό το μητρό καταστρέφεται. Και δικαίωμα ψήφου στη δεύτερη Κυριακή στις 13 Οκτωβρίου, αν αυτή απαιτηθεί, έχουν μόνο όσοι ψήφισαν την πρώτη Κυριακή. Γιατί ξεκινάμε από την ηλικία των 16? Πάντα το ΠΑΣΟΚ σε αυτές τις εκλογικές διαδικασίες έχουμε επιλέξει να δίνουμε το δικαίωμα συμμετοχής σε νεότερους ανθρώπους, στη νέα γενιά που θέλουμε να είναι δίπλα στο ΠΑΣΟΚ και γενικότερα να έχει μια ενεργή ενασχόληση με την πολιτική. Γι' αυτό ορίστηκε από την ΕΔΕΚΑ το δικαίωμα ψήφου των πολιτών από 16 χρονών και άνω. Πιστεύετε ότι μέχρι σήμερα, κύριε Αντωνόπουλο, πραγματικά το μήνυμα που θέλετε να περάσετε ως κόμμα, ως κίνημα, έχει περάσει μέσα από αυτή την εκλογική διαδικασία? Πιστεύετε ότι τα νέα παιδιά ή οι μεγαλύτεροι, οι οποίοι με γνωρίζουν, έχουν δει στην πορεία ποιο είναι το ΠΑΣΟΚ, ότι έχουν πάρει αυτό το μήνυμα και ότι πραγματικά έχουν επιλέξει αυτό που θέλουν να ψηφίσουν για πρόεδρο? Είναι 6 υποψήφοι, έτσι? Βεβαίως. Νομίζω ότι και οι 6 υποψήφοι, αλλά και το κόμμα, οι οργανώσεις ανά την Ελλάδα, αλλά ειδικά οι 6 αυτοί υποψήφοι έχουν κάνει μια τεράστια προκλητική εκστρατεία από το προηγούμενο διάστημα. Εμείς είμαστε απόλυτα ευχαριστημένοι με την διαδικασία και την καμπάνια. Τώρα να σας πω κάτι, ή μετακινήστε ή δεν ξέρω τι γίνεται, κάπου σας χάνω. Αν είναι δυνατόν να το αποκαταστήσουμε για να μην ταλαιπωρούμε τον κόσμο, κύριε Αντωνόπουλε. Δεν μετακινούμε, δεν ξέρω πώς, δεν έχει καλό σήμερα εδώ που βρίσκομαι. Έλεγα λοιπόν ότι υπάρχει μια πολύ καλή και έντονη κινητικότητα το τελευταίο διάστημα και οι 6 υποψήφοι έχουν διαφυλάξει την ενότητα της παράταξης, έχουν παράξει πολιτική και έχουν προάξει πολιτικό πολιτισμό. Άρα είμαστε απόλυτα ευχαριστημένοι από την όλη αυτή προεκλογική περίοδο. Φαίνεται ότι η συμμετοχή θα είναι μεγαλύτερη των 270.000 που ήταν το 2021 στην αντίστοιχη εκλογική διαδικασία, εκλογή ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Και αυτός είναι και ο στόχος μας, δηλαδή να φτάσουμε και να ξεπεράσουμε τη συμμετοχή του 2021. Μέχρι στιγμής όλα δείχνουν ότι θα τα καταφέρουμε και μέλημα της Νομαρχιακής Επιτροπής και όλων είναι να υπάρξει μια ομαλή εκλογική διαδικασία και να ψηφίσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι προοδευτικοί πολίτες. Όσο μεγαλύτερη είναι η συμμετοχή, τόσο μεγαλύτερο είναι το μήνυμα και η κοινωνική επιρροή για το ΠΑΣΟΚ. Στα περί ενότητας, τώρα εγώ κρατάω ένα μικρό καλάθι ή με πιο μικρό από αυτό που κρατάτε εσείς από τη δική σας την πλευρά, διότι δεν προάγεται η ενότητα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όταν ένας υποψήφιος βάλει κατά του έτερου υποψηφίου. Θα μου πείτε, θεμητό μπορεί να είναι αυτό σε μια εκλογική διαδικασία, αλλά όταν η Αγγέλα
Αγγέλλας στρέφεται κατά του Λάμπρου και ο Λάμπρος κατά της Αγγέλλας. Στη συνέχεια, αναφέρω εμάς προσωπικά για να μην θεωρηθεί, το καταλαβαίνετε, ότι κάνω και προπαγάνδα υπέρ του ενός ή υπέρ του άλλου, αλλά ως πολίτης καταγράφω το γεγονός και λέω ότι αν εγώ βάλω προς εσάς και εσείς κατηγορείτε εμένα, ναι, μετά δεν ξέρω ποια σύμπνοια θα έρθει και αν εγώ δεν εκλεγώ ή εσείς δεν εκλεγείτε, πώς εμείς θα μπορέσουμε να τα βρούμε μεταξύ μας. Αυτό είναι ένα ζητούμενο και ένα θέμα. Προφανώς και υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, γιατί αν δεν υπήρχαν, δεν θα υπήρχαν και διαφορετικές υποψηφιότητες. Το βασικό είναι ότι έχει κρατηθεί σε ένα πολιτικό επίπεδο αυτή η εκλογική διαμάχη, η προεκλογική και πολιτική διαμάχη. Εγώ εκτιμώ ότι το ΠΑΣΟΚ θα βγει ενισχυμένο από αυτή την εκλογική διαδικασία. Το ΠΑΣΟΚ δεν φοβάται τις ανοιχτές διαδικασίες. Ήταν το πρώτο κόμμα που θέσπισε ανοιχτές εκλογικές διαδικασίες και πολλά άλλα κόμματα ακολούθησαν. Και πάντα το ΠΑΣΟΚ έβγαινε ενισχυμένο και ενωμένο από αυτές τις διαδικασίες. Έχουμε ζήσει ακόμα πολύ πιο έντονες διαδικασίες από αυτήν, από την φετινή. Οπότε δεν εκτιμώ ότι απειλείται η ενότητα της παράταξης. Θα είναι μια νέα αρχή, ένα νέο ξεκίνημα και όλοι προφανώς την επόμενη μέρα θα σεβαστούμε το εκλογικό αποτέλεσμα. Το ζητούμενο το μεγάλο βέβαια είναι να υπάρχει η αντιπολίτευση, η ισχυρή αντιπολίτευση, η ενωμένη αντιπολίτευση έναντι του κυβερνητικού έργου, διαχρονικά το λέμε αυτό, διότι από την άλλη το μεγάλο πρόβλημα είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο καθένας από εμάς στη δική του την καθημερινότητα, την επιβίωση, τη διαβίωση. Βέβαια, προφανώς αυτός είναι ο στόχος του ΠΑΣΟΚ, να εκφράσει την αξιόπιστη αντιπολίτευση που λείπει τα τελευταία χρόνια από το πολιτικό σκηνικό της χώρας. Και εκτιμούμε ότι και όποια αντιπολίτευση ασκήθηκε το προηγούμενο διάστημα στην κυβέρνηση έγινε από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Σε αυτή τη λογική και θέλοντας όχι μόνο ένα ενισχυμένο κόμμα για να μπορέσει να κάνει αντιπαλίτευση, θέλοντας να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό προοδευτικό πόλο που θα είναι η επόμενη προοδευτική διακυβέρνηση της χώρας, σε αυτή τη λογική το ΠΑΣΟΚ ανοίγει τις διαδικασίες, το εκλέγει νέα ηγεσία και στείνεται ξανά για να μπορέσει να εκφράσει το σύνολο των προοδευτικών πολιτών, τόσο του Ηρακλείου και της Επικράτειας. Ωραία, κύριε Αντωνόπουλε. Εμείς ως Νομαρχιακή Επιτροπή, θέλοντας να ενισχύσουμε τη συμμετοχή, γιατί όπως έλεγα και πριν και νωρίτερα, το βασικό για μας είναι να υπάρξει μεγάλη συμμετοχή. Καταφέραμε να στήσουμε 48 εκλογικά τμήματα σε 33 εκλογικά κέντρα σε επίπεδο νομού Ηρακλείου. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι που τα καταφέραμε σε αυτό. Ήταν μια τιτάνια προσπάθεια. Είναι πάνω από 200 άνθρωποι οι οποίοι απαρτίζουν φορευτικές επιτροπές και υπεύθυνους εκλογικών κέντρων σε όλο το νομό. Και θέλω δημόσια να ευχαριστήσω όλους τους συντρόφους οι οποίοι εθελετικά προσφέρουν τις υπηρεσίες τους για να καταφέρουμε να στήσουμε μια άρτια εκλογική διαδικασία. 35 εκλογικά κέντρα, σωστά το συγκράτησα. 33 εκλογικά κέντρα, 48 εκλογικά τμήματα. Ωραία. Στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, κοντά στα 950 σε όλη τη χώρα και σε κάποιες πόλεις του εξωτερικού, έτσι. Ωραία. Το μεγάλο ζητούμενο είναι η συμμετοχή, δηλαδή να έρθει ο κόσμος και να δείξει ότι θέλει να συμμετέχει σε αυτή την διαδικασία, έτσι όπως επίσης όπως εσείς το λέτε και το επιθυμείτε, με μια σύντομη ματιά σε αυτά τα τμήματα τα οποία θα ανοίξουν την Κυριακή, είναι από το Μοχό και τις Γούρνες και την Επισκοπή και σε όλο το νομό. Αν θέλετε να τα αναφέρετε, μπορείτε βεβαίως να τα αναφέρετε, κυρία Αντωνόπουλα. Αν έχετε το χρόνο και μπορείτε. Παρακαλώ, μπορείτε να τα αναφέρετε, παρακαλώ. Εσείς πάτε σε αυτή την εκλογική διαδικασία. Βεβαίως. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα που μου δίνετε τη δυνατότητα αυτή και να ενημερωθεί ο κόσμος. Στο Δήμο Ηρακλείου, λοιπόν, θα υπάρχουν κάλπες στα γραφεία της Ένωσης Ηρακλείου των 62 Μαρτύρων, στον Άγιο Μύρονα, στις Πατέλες, στον κλειστό γυμναστήριο μπάσκετ, στον Παπαπέτρου Γαβαλά, στο 5ο γυμνάσιο, στο 11ο Λύκειο. Στο Βενεράτο, στον Προφήτη Ηλία, στο Πολύκεντρο του Δήμου Ηρακλείου στην Ανδρόγειο, στο 3ο Ενιαίο Λύκειο στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, στην Αλικαρνασσό, στην αίθουσα πολιτιστικού συλλόγου Αρτεμισία, δίπλα από το γήπεδο του Ηροδότου, και στο καπί του Μασταμπάς Ελευθερίου 34. Μετά σε όλο το νομό θα σας αναφέρω τις κάλπες είναι στις Αρχάνες, στα Πεζά, στο Μεταξοχώρι, στον Πύργο, στη Βιάνο, στην Αγία Βαρβάρα, στο Ασίμι, στη Γέργερη, στο Αγίους 10, στο Γάζι, στον Κουρουσόνα, στην Τήλιση, στο Αρκαλοχώρι, στο Καστέλι, στο Θραψανό, στο Τυμπάκι, στο Ζαρό, στις Μύρες, στα Μάλια, στη Χερσόνησο, στο λιμάνι Χερσονήσου, στην Επισκοπή, στο Δημαρχείο της Γούρνης και στο Μοχό.
Ωραία, λοιπόν, και να επαναλάβουμε για άλλη μία φορά. Οι κάλπες ανοίγουν 7 το πρωί. Κλείνουν στις 7 το απόγευμα. Εκτός αν δοθεί κάποια παράταση. Εάν δοθεί κάποια παράταση, τόσο για την πρώτη όσο και τη δεύτερη Κυριακή. Τόσο για τον πρώτο γύρο 6 του μήνα, όσο για το δεύτερο γύρο, εάν χρειαστεί, 13 του Οκτώβρη. Με δικαίωμα ψήφου από όλους τους Έλληνες πολίτες και αλλοδαπούς που κατοικούν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα από την ηλικία των 16 ετών, δηλαδή γεννηθέντες το έτος 2008. Έτσι, στο διαδικαστικό, γιατί αυτό πρέπει να το κρατήσουμε λίγο και να το ξέρει και ο κόσμος που σας ακούει. Πολύ σωστά, και πολύ σημαντικό είναι ότι τη δεύτερη Κυριακή έχουν δικαίωμα ψήφου μόνο όσοι ψήφισαν την πρώτη. Λοιπόν, κύριε Αντωνόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες μέσω του Ράδιο 984. Καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλους.